Γεια σας! Είμαι η Στεφανία Βαλσαμάκη και βρισκόμαστε στα Life in Colour. Σήμερα φιλοξενούμαστε σε ένα φοβερό χώρο στα Μελίσια, αναπαύσεως 18, στο Planet Physics. Και δίπλα μας έχουμε τον ιδρυτή, τον κύριο Κώστα Τριαντάφυλλο. Καλώς ήρθατε. Γεια σας κύριε Κώστα. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα για το χώρο. Τι μπορούν να κάνουν εδώ πέρα τα παιδιά, τι ενδιαφέρον θα μπορούν να έχουν. Ναι, ο χώρος μας καταρχάς φιλοξενεί μια αρκετά εύκολη κατά την κρίση μου έκθεση με διαδραστικά εκθέματα φυσικής, με τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να διαδράσει, να εκδιάδραση. Έχουμε συναγήσει στον χώρο μας από εξειδικευμένους φυσικούς κάθε ακεραία ώρα και υπό την καθοδήγηση των φυσικών, ο επισκέπτης διαδράνει τα εκθέματα, ανακαλύπτει εντυπωσιακά φαινόμενα φυσικής και ουσιαστικά παίρνει τη γνώση βιωματικά. Πέραν του χώρου της έκθεσης υπάρχει εργαστήριο που γίνονται πειράματα, υπάρχει χώρος για δημιουργική απασχόληση των παιδιών και για τα πιο μικρά παιδιά υπάρχει μια παιχνιδοκατασκευή που μπορούν να παίξουν. Επιπλέον, τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, αρχίζουμε και κάνουμε πειράματα φυσικής στον κήπο μας και χρησιμοποιούμε πολύ νερό, τεράστιες ακουνόφουσκες, φαινόμενα σχετικά με την πίεση. Αρέσει πολύ στα παιδιά αυτό το χώρο. Τι ηλικίες παιδιά μπορούν να έρθουν εδώ? Σε γενικές γραμμές αυτό δεν θέλω να το περιορίζω. Νομίζω ότι οι παιδιά 5 ετών και άνω μπορούν να καταλάβουν αρκετά πράγματα από την έκθεση, όχι να μάθουν φυσική προφανώς, αλλά να πάρουν τη γνώση έτσι βιωματικά πιο πολύ, να φτιάξουν λίγο την διέστησή τους δηλαδή. Από εκεί πέρα προσπαθούμε να έχουμε πειράματα, ενότητες πειραμάτων για διάφορες ηλικίες παιδιών και τις κατανέμουμε έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρουσες και για τα μικρότερα αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά. Πειραματικά, νομίζω ότι παιδιά μέχρι και 12-13 ετών, ειδικά με το εργαστήριο αστυνομίας που ετοιμάζουμε, θα μπορούμε να τους κρατήσουμε το ενδιαφέρον έτο. Οι γονείς μπορούν κάτι να κάνουν. Οι γονείς νομίζω ότι μπορούν να παρακολουθήσουν, είναι ευπρόσδεκτοι. Αυτό που συνεχίζεται όμως από τους γονείς είναι να αφήνουν τα παιδιά τους να πάρουν ό,τι γνώση μπορούν, στα πειράματα τουλάχιστον. Την έκθεση του ελάχιστη πρέπει να την παρακολουθήσουν οι γονείς. Όσον αφορά τα πειραματικά εργαστήρια, συνήθως αφήνουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα πειράματα και απολαμβάνουν το καφέ τους είτε στο ιστορικό είτε στον χώρο του κήπου. Το Planet Physics, ποιας ηλικίας παιδιά νομίζετε ηλικία είναι πιο πολύ? Αυτό κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν υποθέσουμε ότι μιλάμε αρκετά για την έκθεση, τα παιδιά που τους αρέσει πιο πολύ νομίζω είναι αυτά ηλικίας 7-8 ετών και πάνω. Τώρα μέχρι πόσο πάνω. Πιστεύω ότι ακόμα και τα παιδιά του φυσικού, του πρώτου, δεύτερου έτους, ακόμα και οι φυσικοί ήδη δηλαδή, έρχονται και το βρίσκουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Σε επισκέπτονται δηλαδή και οι φυσικοί. Ακριβώς και ειδικά οι φυσικοί που έχουν και τη γνώση, την εξειδικευμένη γνώση από το κομμάτι, εκτιμούν λίγο παραπάνω τη δουλειά μας. Οπότε αυτό θα είναι μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα μας έρχεται από το εξωτερικό, όπως οι περισσότερες άλλες ιδέες. Σε κάθε πόλη του εξωτερικού, σε κάθε μεγάλη πόλη του εξωτερικού, υπάρχει και ένα science center, ένα επιστημονικό κέντρο. Στην Αθήνα δεν υπήρχε μέχρι τώρα, έλειπε ένα επιστημονικό κέντρο. Αποφάσισαμε λοιπόν να ιδρύσουμε το Planet Physics με σκοπό να ασχοληθούμε πιο πολύ με τη φυσική και θέλαμε να δώσουμε έναν χαρακτήρα λίγο πιο χαλαρό, πιο ανεπιτήρευτο. Θέλαμε να κάνουμε το μουσείο της γειτονιάς.